Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του asports.gr. Είπαμε ότι θα πυκνώσουμε την επικοινωνία μας και τις συναντήσεις μας μέσα από τις οθόνες και προσπαθούμε να είμαστε τυπικοί σε αυτή την υπόσχεση, αν θέλετε, μέσα εισαγωγικά. Έχουμε λοιπόν εκπομπή και αυτή την εβδομάδα, είναι Τετάρτη, είναι 18 Ιανουαρίου 2023. Έχουμε σε εξέλιξη τα δύο πρωταθλήματα, τα επαγγελματικά, αν και ουσιαστικά επαγγελματικό είναι μόνο αυτό της Super League 1, στην πραγματικότητα αυτό της Super League 2, κακά τα ψέματα, είναι στην πραγματικότητα ημιεπαγγελματικό, αλλά αν και θεωρητικά, μάλλον αν και τυπικά είναι επαγγελματικό, τα όσα συμβαίνουν δεν δικαιολογούν σε πολλές περιπτώσεις επαγγελματισμό, σε πάρα πολλά θέματα. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Θα τα πούμε αν χρειαστεί και ξανά. Θα ξεκινήσουμε όμως από τη Super League 1. Είχαμε αγώνες το Σαββατοκύριακο, λίγο πολύ αποτελέσματα, εγώ θα τα έλεγα αναμενόμενα, και για τον Παναθηναϊκό που πέρασε όπως πέρασε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με πέναλτι που όντως ήταν με 1-0 από τα Γιάννενα, και ο Ολυμπιακός που κέρδισε πολύ δύσκολα τον Άρη, και πολύ άνετα και εύκολα με 4-1 τον Πανετολικό, Ολυμπιακός 1-0, τον Άρη. Τώρα, λίγο πολύ τα άλλα αποτελέσματα, με εξαίρεση το Χ αυτό του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με τον Όφι, αυτό το 0-0, λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα. Εννοώ ότι και η Λαμία με τον Ατρόμητο το 1-1 ήταν ένα παιχνίδι που είχε πολύ χ. Και ο Αστέρας Τρίπολης με το Λεβαδιακό, ένας πολύτιμος βαθμός για το Λεβαδιακό μέσα στην Τρίπολη, ήταν μέσα στα όρια τα φυσιολογικά. Και φυσικά άφησε τελευταίο το τελευταίο μάτς και χρονικά της αγωνιστικής της 18ης, που ήταν αυτό το Ιωνικός Βόλος 0-1, με ένα Βόλος σαν να παίζει για την Ευρώπη βέβαια, και έναν Ιωνικό που παραμένει τελευταίος και δεν βλέπω και τον τελευταίο και τον προτελευταίο, όπως είναι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία στη Super League 1, να την γλιτώνουμε, άσχετα αν υπάρχει και έξτρα διαδικασία μετά. Δηλαδή και τον Ιωνικό και τον και τη Λαμία δεν τους βλέπω να την βγάζουν καθαρή φέτος, πέφτουν και δύο ευθείας. Να πάω λίγο, θέλω, στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην πραγματικότητα μετά τις, όχι γιορτές, μετά το Μουντιάλ, μετά την διακοπή του Μουντιάλ, να απογοητεύει. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, δεν θα την βγάλει καθαρή. Ακόμα χάει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το συγκεκριμένο προπονητή, αλλά έτσι δεν φαίνεται ότι θα καταφέρει να αντέξει. Θα δούμε όμως. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα και φυσικά υπάρχουν τα συνεχόμενα ντέρμπι που θα περιμένουμε στα play-off. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, μάλλον να το πω πιο σωστά, δεύτερη είναι η ΑΕΚ, άρα πρέπει να μιλήσω για την ΑΕΚ. Θα μιλήσω. Η ΑΕΚ που έχει το μηχανισμό με ό,τι αυτό συνοδεύεται, ας μην κρυβόμαστε, έχει και τον ενθουσιασμό με τον νέο γήπεδο, με έναν προπονητή που δείχνει ότι είναι αξιόλογος και προσαρμοσμένος στην ελληνική πραγματικότητα, και με μία διαφορά στα μέτρα της, γιατί η διαφορά αυτή τώρα των 4 βαθμών δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι ικανή για να το πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός, όσο η διαφορά είναι κάτω από 10, το είχα πει και πριν από τη διακοπή του Super League, ότι εάν η διαφορά είναι από
από 10 και πάνω δεν βλέπω να μπορέσει να κάνει κάτι, αλλά όσο θα είναι κάτω από 10, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Και την ομάδα ασφαλώς και ο Μίτσελ τη μάζεψε. Ή για να ακριβολογώ, τη συμμάζεψε. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ ούτε τον έβλεπα, ούτε τον βλέπω, εννοείται. Δεν τον βλέπω, ανεξάρτητα από την εποχή. Δεν με πείθει. Για την ώρα σας είπα ότι δεν βλέπω να έχουμε τα μεταβολή των πραγμάτων, που σημαίνει ότι ο Λεβαδιακός ανοίξει την κατηγορία, αν και ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Εγώ νομίζω το έχω πει και το ξαναλέω και τώρα. Για τη Super League 2, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε τι να πω για την επόμενη 19η αγωνιστική, που ξεκινάει Παρασκευή και τελειώνει Κυριακή. Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννενα είναι την Παρασκευή, το Σάββατο Όφη Αστέρας Τρίπολης Άρης Βόλος, την Κυριακή Ιωνικός ΑΕΚ. Ο Ιωνικός είχε, θα θυμίσω, κόψει βαθμό στο Παναθηναϊκό, βαθμός Παναθηναϊκό στη Νεάπολη. Λεβαδιακός Λαμία. Εδώ είναι ντέρμπι πολύ μεγάλο επιβίωσης. Παναθηναϊκός πάω το ντέρμπι της αγωνιστικής. Νομίζω όμως ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλύτερη κατάσταση, παρά το γεγονός ότι είναι στα κάτω του και παίζει και στο συνέδρα του. Και Ατρόμητος Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από το Περιστέρι, εύκολα ή δύσκολα. Θα δούμε, βέβαια. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Πάντως, οι διαφορές αυτή τη στιγμή είναι μικρές και όλα παίζονται. Μαθαίνω, έτσι για να κλείσω με τη Super League 1, ότι ο Αχιλλέας Μπέος ήταν πολύ έτσι φανατικός στην Νεάπολη για να πάρει αυτό το παιχνίδι, που το πήρε τελικά ο Νουπουσού Βόλος με τον Ιωνικό. Και φυσικά ο Πανετολικός το τελευταίο διάστημα πάει από το κακό στο χειρότερο, και αυτό, όπως γράψαμε και στο eSports.gr, μπορεί να φέρει διάφορες αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, SL2 δεν είχαν ουσιαστικές μεταβολές από την τελευταία φορά που μιλήσαμε ως προς τα κλιμάκια των πρώτων θέσεων. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και επιμένω σε αυτό και το λέω και δημόσια και το κάνω και μία πρόταση. Το θέμα είναι ποιος έχει τάντερα από αυτούς που είναι θεσμικοί να το υποστηρίξουν. Θα πρέπει να απαιτηθεί από το σύνολο της Super League 2 αυτή η χρονιά να είναι η δεύτερη και τελευταία χρονιά που έχει ομάδες Β, οι οποίες αλλοιώνουν το πρωτάθλημα ούτως ή άλλως. Βλέπω ειδικά στην ουρά και ειδικά στον δεύτερο όμιλο, τον Νότιο, να έχουμε ομάδες που θα έπρεπε να υποβιβάζονται, αλλά δεν υποβιβάζονται, και θα πέσουν άλλες ομάδες κανονικές, γιατί οι ομάδες Β ούτε ανεβαίνουν ούτε κατεβαίνουν, εκτός όλων των άλλων. Και επιμένω ότι οι ομάδες Β πρέπει να μην μετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι υπάρχει μια έντονη πίεση παρασκηνιακή για να πάρουν όσο το δυνατόν μικρότερο ποσοστό από την Β των χρημάτων, από το στοίχημα που θα δοθούν μέσα στο Φεβρουάριο, από την φορολόγηση των παιχνιδιών του στοιχήματος, και αυτή η πίεση ασκείται προκειμένου όλα τα λεφτά ή σε ένα, όχι όλα τα λεφτά, να πάρει πολύ περισσότερα χρήματα και από αυτά που κανονικά τις αναλογούν η Super League 1, και τα ψίχουλα να γίνουν ακόμα πιο μικρά ψίχουλα στη Super League 2. Άρα υπάρχει έτσι και μια οικονομική στόχευση στο να μπαχαλοποιηθεί το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο πρωτάθλημα της Super League 2 σίγουρα έχει και σκουπίδια,
μέσα, αλλά έχει κανονικές ομάδες. Και ομάδες που πληρώνουν και ανθρώπους, μεγαλομέτωχους, κανονικούς, οι οποίοι είναι σοβαροί επιχειρηματίες και δεν είναι, να το πω έτσι, λαμόγια. Λοιπόν, η κατάσταση στην κορυφή για να πάω αγωνιστικά ήταν αμετάβλητη. Πολλά λόγια είχαμε από Μαναχαϊκή για το Σούλη Παπαδόπουλο. Στα λόγια μείναμε. 3-0 κέρδισε η Κηφισιά, έκανε πάρτι. Για πλάκα. Καλό είναι λοιπόν να μιλάμε λιγότερο. Το λέω σε έναν έμπειρο προπονητή. Πριν, αν είναι να μιλήσουμε, να μιλήσουμε μετά. Ήταν καλύτερη η Κηφισιά, κέρδισε δίκαια, τελείωσε. Λοιπόν, δεύτερος τυπικά είναι ο Απόλλωνας, πραγματικότητα είναι τρίτος, γιατί και η Κηφισιά και η Άθενς Καλυθέα, η Καλυθέα έχουν 6 βαθμούς να πάρουν από αγώνες που δεν τελειώσαν με υπαιτιότητα άλλων ομάδων. Άρα θα πρέπει να υπολογίζουμε συν 6 βαθμούς σε αυτό που αυτή τη στιγμή γράφουν. Άρα η Κηφισιά έχει 24 και 6, 30 στα 10 μας το απόλυτο. Με τις βοήθειες και με όλα αυτά που έχουμε πει, αλλά στην τελευταία αγωνιστική το πήρε κανονικά το μάτς. Και η Καλυθέα, η οποία έχει κέρδισε την Καλαμάτα 2-1 στο ντέρμπι, αν θέλετε, της αγωνιστικής. 19 και 6 μας κάνει 25 βαθμούς. Άρα ο Απόλλων που έχει 23 στην πραγματικότητα δεν είναι δεύτερος, αλλά είναι τρίτος και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν μια αγωνιστική που έρχεται που πιθανότατα να ξεκαθαρίσει πράγματα, γιατί ειδικά στο νότιο όμιλο, θα μιλήσω για το βόρειο, έχουμε ένα παιχνίδι Απόλλωνα Καλυθέας, οπότε είτε έρθει ισοπαλία, είτε κερδίσει ένας από τους δύο, σε συνδυασμό με το τι θα κάνει και η Κηφισιά, θα μας δείξει πολύ περισσότερα πράγματα. Άσχετα αν δεν έχει τελειώσει ακόμα ο πρώτος γύρος, νομίζω ότι σα το έχω πει και την περασμένη εβδομάδα, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη όπως εξελίσσονται τα πράγματα, εάν δεν δούμε την Κηφισιά να τερματίζει πρώτη. Για πολλούς και διαφορούς λόγους τα έχω ξαναπεί. Τώρα, για την ουρά, επειδή η προοδευτική κέρδισε για παράδειγμα στο τελευταίο μάτς που έγινε την Τρίτη. Την Επισκοπή, η οποία Επισκοπή βρήκε τελικά λύση με τα δελτία, ξαναπέζει, έχει 2 μηδενισμούς. Στον τρίτο καίγεται βέβαια, έκανε ένσταση. Να το πω πιο σωστά, έκανε έφεση στην ένσταση που είχε κάνει για το μάτς με τον Απόλλωνα που είχε χάσει από τον αθλητικό δικαστή, είχε απορριφθεί αυτή η ένσταση, έκανε έφεση στην Επιτροπή Εφεσιών της ΕΠΟ, θα συζητηθεί. Δεν μπορεί να πάρει η Επισκοπή βαθμού στο γήπεδο, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, είναι δικαίωμά της. Δεν νομίζω ότι θα έχει τύχει και αυτή τη φορά να κλέψει το μάτς στα χαρτιά και να έχει και άλλη ζημιά ο Απόλλων, γιατί σε αυτή την περίπτωση που θα ετοιμωρεί το θα είχε και επιπλέον του μηδενισμού και αφαίρεση βαθμών. Το ΡΟΥ παραμένει τελευταίο, η Επισκοπή με 2, η Ρόδοτος με 3 και κάνω έτσι για άλλα πράγματα, όχι αγωνιστικά, του Ροδότου. Έχουμε την ΑΕΚ που είναι τέταρτη από το τέλος και πέμπτη προοδευτική μετά την νική της, αλλά στην πραγματικότητα αφού δεν πέφτει η ΑΕΚ Β, η προοδευτική πέφτει αν τελειώνει τώρα πρωτάθλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς θα καταφέρει η προοδευτική να μην είναι η τέταρτη ομάδα. Πρέπει να βάλει άλλη ομάδα. Αυτή η άλλη ομάδα ποια θα είναι? Ούτε ο Ολυμπιακός Β' πέφτει. Θα είναι το Εγάλεο? Δεν νομίζω. Θα είναι η Λιούπολη? Δεν ξέρω. Δεν το βλέπω το Εγάλεο να πέφτει. Μεθοδικό είναι το Εγάλεο, τσιμπάει από παντού, αγωνιστικό είναι, δεν θα πέσει. Η Λιούπολη δεν ξέρω. Γιατί λείπουν εκτός από έναν προπονητή που είναι αλεπού της κατηγορίας, τον Νίκο του Μπαντέλη, δεν τη θεωρώ δυνατή. Άσχετα αν είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή βαθμολογικά, 15 με 12 σχέση με το Εγάλη σε βαθμούς. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Βορρά, ο Πανσεραϊκός έχει αποσπαστεί μόνος του, 25 βαθμούς, η Λάρισα είναι με 22, δεν αναφέρομαι στο ΠΑΟΚ Β που έκανε και την πρώτη του ήττα από τον Αλμοπό, τέλος πάντων. Είναι και η Βόλου έχει κάνει ένα καλό σερί, είναι με 19 βαθμούς, αλλά είναι κάτω, πιο κάτω είναι ένα Γιάννης Καρδίτσας και τα λοιπά, Ηρακλής, και εκεί βλέπω
Θεσπρωτό, Ηρακλή Λάρισας, Απόλλων Λάρισας και Απόλλων Πόντου είναι οι τελευταίες τέσσερις ομάδες και η Βέρεια είναι στους 10 βαθμούς όπως ο Απόλλων Πόντου. Η άποψή μου όμως είναι ότι εδώ, στον πρώτο όμιλο, στον βόρειο όμιλο, δεν βλέπω τον Θεσπρωτό, δεν βλέπω τον Ηρακλή Λάρισας, δεν βλέπω τον Απόλλων Λάρισας, αλλά η τέταρτη ομάδα, κατά τη γνώμη μου, τελικά θα δείτε ότι δεν θα είναι ο Απόλλων Πόντου. Άλλη ομάδα θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα υποβαστεί και θα το δούμε στην πορεία. Και νομίζω ότι και εδώ ο Πανσεραϊκός εύκολα ή λιγότερο εύκολα θα είναι η ομάδα που θα ανέβει. Για την Καλαμάτα μετά την τα ξέρετε και την αλλαγή τυπικά θα γίνει του Νίκο Αναστόπουλου από τον πάγκο. Είναι κακό πράγμα η έπαρση. Ο Νίκος Αναστόπουλος ήταν απρεπής στον αγώνα με τον Απόλλωνα που κέρδισε και νομίζω ότι αυτό του βγήκε σε κακό, έστω και συγκυριακά. Κρατιέμαι πάρα πολύ για να μην πω και άλλα πράγματα για την Super League 2 και για συγκεκριμένες ομάδες ή να φωτογραφίσω πράγματα. Θα κρατηθώ ακόμα μια εβδομάδα, αλλά να είσαι σίγουρη ότι δεν θα είμαι καλό παιδί και θα τα πω. Ήταν το Play the Play, η web εκπομπή του eSports. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.